ταβάνι του ΠΑΟΚ είναι αυτό. Δεν έχει άλλο ταβάνι. Δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ να κάνει καμία πορεία στην Ευρώπη στα αρχίδια του. Είναι πολύ νωρίς ο ΠΑΟΚ να μιλήσουμε για την Ευρώπη και για καμιά ελληνική ομάδα. Όταν ο Κουλούρης είναι πρώτος χώρος του πρωταθλήματος και ο Σακόφ MVP στον τελευταίο μήνα στον ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να μιλάμε για Ευρώπη για τις ελληνικές ομάδες. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι ουτοπικό. Και εγώ με ουτοπίες δεν θέλω να ζω, δεν είμαι πραγματιστής. Κοινικός όπως λένε. Οι άλλοι κρίνουν, εγώ λέω. Λοιπόν, ΠΑΟΚ έχει θέματα όμως, γιατί τα δύο τέταρτα της άμυνάς του θα λείψουν. Ο Βαρέλα γιατί δεν ήταν ανανεώνει και ο Βιερίνη από είναι τραυματίας. Και μεγάλο θέμα στα ΚΑΦ, δεν κλείνει τις τρύπες με τον Ολιβέρα. Εκτός αν Ολιβέρα του χρόνου δούμε με την προετοιμασία ένα άλλο Ολιβέρα. Δεν τον βλέπω όμως. Πολύ ρηχό παίκτη τον βλέπω. Καλά πόδια έχει, ταχύτητα δεν έχει, τέχνη μεγάλη δεν έχει, πλαϊνά μαρκαρίσματα δεν έχει, δεν μπορεί να σου βγει εξτρέμ να κάνει μια σέντρα, δεν μπορεί να πάει σε βοηθητικό μαρκάρισμα για παράδειγμα στο μπακ. Δεν έχει τέτοια ο τύπος. Και όταν πηδάνε κεφαλιές και τέτοια, χτυπάει αυτό στα φάουλ, οι άλλοι πηδάνε. Είναι θέμα στα ΚΑΦ. Τα δύο τέταρτα της τετράδας της άμυνας είναι θέμα. Αλλά το μεγαλύτερο θέμα απ' όλα είναι σεντερφόρ. Γίνανε προχθές και έχουν γίνει επανειλημμένα φορτώματα στις μεγάλες περιοχές, κεφαλιά ο Μάτος, κεφαλιά ο Σάκου γκολ, κεφαλιά ο Βαρέλα γκολ. Κεφαλιά ο Βαρέλα δοκάρι, κεφαλιά ο Σάκου γκολ. Κεφαλιά ο Μάτος δοκάρι. Δεν έχει πάρει ο Σίλντελ, πώς το λένε, ούτε μία κεφαλιά. Το ίδιο είναι και για τον Άκπομ. Ποιος είναι ψηλός, ψηλοπόδαρος κτλ. Timing στο πίδημα δεν έχουν. Επίσης, δεν έχουν τη μυρωδιά του γκολ στη φάση. Θα κάτσουν πού θα κάτσει η φάση. Αυτό είναι το ένστικτο του γκολτζή. Φυσικά ο Άκπομ είναι πολύ καλύτερος για μένα. Καλύτερη τεχνική. Μπορεί να πάρει μεγάλη βελτίωση ο Άκπομ. Αλλά δεν ξέρω αν ο Πάκου μπορεί να περιμένει τον Άκπομ. Δηλαδή, έχουμε δύο σέντερφορ στον ΠΑΟΚ που περιμένουν οι σέντερφορ να πάρουν από τον ΠΑΟΚ, αλλά όχι να δώσουν στον ΠΑΟΚ. Μπορεί σε ένα χρόνο ή δύο χρόνια να δώσουν. Φέτος όμως είναι ρίσκο. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ ψάχνει μια λύση ενός σέντερφορ. Έχει λοιπόν θέματα ο ΠΑΟΚ. Επίσης έμαθα ότι στο θέμα Βαρέλα μπλέκτη ο μάνατζερ. Ποιο μάνατζερ ζητούσε περισσότερα λεφτά. Ο μάνατζερ του Βαρέλα με τον τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ είναι φίλοι γιατί ήταν σε ομάδα μαζί δουλεύανε και ο κύριος Σαββίδης έμαθα ότι είναι δυσαρεστημένος γιατί πιστεύει ότι προσπαθούν να βγάλουν μεγαλύτερη προμήθεια να φάει και ο δικός του προμήθεια. Έτσι έμαθα ότι θα τελειώσει τον τεχνικό διευθυντή. Είναι έμαθα δυσαρεστημένος. Αυτό δεν ξέρουμε αν θα βγει αλλά είναι μια πληροφορία. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει πιο γρήγορος. Θα πρέπει να βρει χαφάρα. Δεν την έχει. Μαουρίσιο, με τα υλικά δεδομένα, πολύ καλός τραυματίας. Σε τι κατάσταση θα έρθει. Ο Βέμπλουμ και Μπέλχανας. Σάκοφ, καλός αλλά αργός. Και ο άλλος ο Ολιβέιρα. Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτι. Έχει θέμα εκεί, όπως και σαν σέντερφορ. Χρειάζεται μεταγραφική ενίσχυση. Εντάξει. Για τον MVP τώρα θες να σου πω. Για τον MVP. Ο MVP είναι ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια μαρκάρει, παίρνει όλες τις πλευρές. Βάζει τον Μπίσεσβαρ σε χώρο κέντρου μαζί με τον Μπέλκα. Δηλαδή για να έρθει ο Μπίσεσβαρ σαν δεκάρι και να μπει ο Μπέλκα δεύτερο φόρ, πρέπει να κάνει 70 μέτρα, 80 μέτρα κούρσα να πούμε ο Βιερίνια. Αυτό τον έφαγε κιόλας το Βιερίνια. Ας οι μαλακίες που λένε κολόγια τρίκει πέρα μέσα. Άσε. Από μαλακίτιδα μπόλικη. Είδα εγώ το 20 λεπτά το ίδιο το Βιερίνια, σερνόταν ο άνθρωπος. Δεν χρειάζονταν να παίξει τη Λάρισα. Ήταν περιττό αυτό να παίξει τη Λάρισα και να παίξει. Τον είδα εγώ. Δε. Το είπα και στον Χαλβατζούλη και στον Καμόρα. Λέω δεν το βλέπω, δεν τραβάει. Και ο παπάς του Μπέρτου που έπαιζε back half στο match, μάρτυρας και αυτός, άμα θέλετε, ρωτήστε τον. Και την ώρα τα λέγαμε. Τώρα θες δεύτερο MVP. Δεύτερο MVP θες εσύ τώρα. Ο δεύτερος MVP φίλε είναι ο Μπίσεσβαρ. Ούτε ο Πρίγιοβιτς είναι, που έδωσε πολλά γκολ σε πρώτη εκτέλεση. Ούτε ο Βαρέλα είναι, και αυτός έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα και ο Κρέσπο. Είναι ο Μπίσεσβαρ. Από τη στιγμή που πήγε δεκάρι όμως. Άλλη ποιότητα. Για να κρατηθεί ο Μπίσεσβαρ όμως άλλο ένα χρόνο σε επίπεδα πολύ καλά, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει χαφάρα και μπακάρα. Θα πάρει. Ο καιρός θα δείξει.